Πήγα Ρόδο, παιδιά. Έλα, ρε, εσύ. Μασοκάρα, βλέπω. Φανταστικά. Ναι, ναι, κανονικά. Από το 80. Οικογενειακά, τι έγινε. Οικογενειακά, έγινε χαμός. Μου κάνανε μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη οι συγγενείς όλοι. Τι με πανό και τέτοια, καλώς ήρθες. Πανό, παιδιά, με υποδέχτηκαν. Ήρθε ηθοποιός, καλά. Φωνάζανε. Μέγκαμε μία. Ναι, ναι, τους έχει λείψει. Τι, για πες και τι το έχει οργανώσει ποιος. Το έχει οργανώσει η μητέρα μου. Εντάξει, τι μας το λες, δε. Οι μάνα... συγγενείς μας βλέπουν. Μάνα δεν πιάνεται ποτέ. Η μάνα έχει 5 αδερφές όμως, οι οποίοι τα έχουν από πολλά παιδιά. Η οικογένεια χωραφά είναι αυτή. Μεγάλη συγγένεια. Γνώρισα καινούργιες γενιές, παιδιά. Είδα παιδιά από τα ξαδέρφια μου τα οποία δεν τα ήξερα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή. Είδες, για να γίνεις διάσημος, όλοι ήρθανε. Αυτό είναι. Αν χρώσταγες... Δεν όλοι θα φεύγανε. Και τι σου λέγανε, Στέλιο, τα καλύτερα για μένα. Τα καλύτερα, ναι. Ειδικά ένα θείο. Ο θείο. Ε, μου το μάγο, Λιώμα. Μόνο λιώμα με βλέπουν. Μόνο έτσι, ντύρλα. Ωραία. Ήταν ωραία. Εσύ, Βίκυ, μας πήγες. Εγώ τα πέρασα ήσυχα.